centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κοίταξε, οι γιατροί ήμασταν υποψιασμένοι και πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, αλλά ελπίζαμε ότι θα το αποφύγουμε στην πόλη μας. Στην αρχή της σεζόν πιστεύατε ότι μπορεί να φτάσουμε λίγο αργότερα? Πίστευα ότι θα πάει λίγο αργότερα, αλλά από ό,τι μιλάω και με συναδέλφους μου, φαίνεται ότι τα εμπίρετα έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα φέτος. Ναι. Και χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα COVID. Βλέπουμε πάρα πολλά εμπίρευτα, τα οποία είναι αρνητικά, κυρίως σε παιδιά. Ναι. Φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει, έχει μετατοπιστεί λίγο η περίοδος των εμπειρεύτων. Τώρα η διαδικασία από εδώ και πέρα ποια είναι, κύριε Δοκόπουλε? Γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι θα πάρθουν δείγματα και από τα υπόλοιπα παιδιά των συγκεκριμένων των τμήματων που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Κοιτάξτε, εξ αρχής είχε αποσταλεί στα σχολεία ένα συγκεκριμένο υγειονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούν τα σχολεία όταν θα έχουμε κρούσματα. Είναι προδιαγεγραμμένες οι κινήσεις που γίνονται, ναι, και τηρούνται αυτομάτως με βάση τις οδηγίες που είχαν δοθεί εξ αρχής όταν ανοίξαν τα σχολεία. Ναι, και καταλαβαίνω ότι και οι διευθυντές των σχολείων είναι σε πλήρη συνεννόηση συνεχώς με τον ΕΟΔΗ. Υπάρχουν νέα δεδομένα στη νέα σχολική χρονιά που ορίζεται κάποιος καθηγητής υπεύθυνος COVID. Ναι. Προσπαθεί και επιβάλλει σε εισαγωγικά αυτά τα μέτρα που πρέπει να απαιτούνται, mm-hmm, και εφαρμόζει το υγειονομικό πλαίσιο όταν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Η συνεργασία αυτού του καθηγητή μαζί με τις αρμόδιες επιτροπές, τον ΕΟΔΗ, ναι, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επιτροπή, είναι αυτοί που κινούν τελικά όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, εσείς πότε θα... Και βεβαίως είπαμε και νωρίτερα ότι πήγαμε σε απολυμάνσεις, θες, και ο κύριος Λίτσκας που έχει την αρμοδιότητα πήγε σε απολυμάνσεις των λυκείων και άλλων χώρων, γνωρίζετε, κύριε Δοκόπουλε. Όλα τα σχολεία απολυμάνθηκαν χθες. Βεβαίως. Με το που ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ για τα κρούσματα, δόθηκε εντολή από τον Δήμαρχο κατευθείαν να προβούμε σε άμεση απολύμανση των χώρων. Έγιναν απολύμανση των δύο λυκείων ή γενικότερα των σχολείων? Έγινε απολύμανση των δύο λυκείων των εσωτερικών χώρων, ναι, μόνο των χώρων, των διαδρόμων, των, ναι, ΒΣΕ, των αιθουσών. Και σήμερα το πρωί ο κύριος Γιάννης έκανε και απολύμανση του άγλου χώρου. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν τους εσωτερικούς χώρους έχει ο κύριος Λίτσκας, τους εξωτερικούς χώρους ο κύριος Λιάμης. Ακριβώς, ναι, ναι. Για να ξέρουμε, ναι, σε ποιον απευθυνόμαστε. Ναι, ναι. Πότε θα βγουν, έχετε ενημερώσει τώρα εσείς που ασχολείστε με το υγειονομικό τώρα κομμάτι? Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα από τα υπόλοιπα παιδιά ή καθηγητές που πάρθηκαν τώρα δείγματα για από την περίφημη χνηλάτιση? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα εργαστηρίου. Είναι πόσο γρήγορα θα μπορέσει το εργαστήριο να μας εξυπηρετήσει. Αυτό θα το μάθετε μέσω του ΕΟΔΗ και των ανακοινώσεων του ΕΟΔΗ. Ευχόμαστε πραγματικά κανένα παιδί να μην έχει. Μακάρι. Γιατί μετά θα διευρυνθεί πολύ ο κύκλος των χνηλατήσεων, όπως καταλαβαίνω. Ακριβώς. Το καλό βέβαια είναι ότι έγινε γρήγορα η διάγνωση, γρήγορα η χνηλάτιση και αυτή τη στιγμή τα παιδιά αυτά και όσοι έχουν έρθει σε επαφή είναι σε κατοίκον περιορισμό. Μάλιστα. Σε κατοίκον περιορισμό και τα τμήματα επαναλαμβάνουν η αναστολή τους μέχρι τις 2 Οκτωβρίου. Ακριβώς, είναι το, ναι, περίφημο διάστημα των 14 ημερών. Των 14 ημερών, μάλιστα. Πιστεύετε ότι όσο προχωράμε και προς το φθινόπωρο και προς τα κρύα, πιστεύετε ότι θα βγει τελικά η χρονιά ή αυτά θα είναι, σήμερα το βλέπουμε και σαν βεβαίως ένα πρώτο θέμα φυσικά για την περιοχή μας, αλλά πιστεύετε ότι αυτά τα φαινόμενα θα γίνουν έτσι πως πάντα πράγματα, μια καθημερινότητα όσο προχωράει, επαναλαμβάνω, το φθινόπωρο και ο χειμώνας, κύριε Δοκόπουλε? Σίγουρα είμαστε εξοικειωμένοι με τις ιώσεις τις εποχιακές. Ξέρουμε, ναι, ότι τέτοια εποχή Οκτώβριο και μετά, με κορύφωση το Δεκέμβριο, αρχίζουν, ναι, οι εποχιακές ιώσεις. Γι' αυτό και περιμένουμε και τον εμβολιασμό που θα ξεκινήσει από ό,τι ξέρω τον Οκτώβριο. Μετά τις 26, ναι, Σεπτεμβρίου αρχίζει η συνταγογράφηση. Πιστεύω και ελπίζω ότι το εμβόλιο θα ανακαιτήσει κάπως όλη αυτή την κατάσταση και τα περιοριστικά δεν μέτρα... Δεν το βλέπουμε ακόμα το εμβόλιο. Νέα αποτυχία της Οξφόρδης.
Όχι, όχι το εμβόλιο του COVID. Ήρθα έναν ή ένα. Γιατί θα αρχίσουν αυτά να περιπλέκονται σιγά-σιγά. Ναι, ναι. Οι δύο αυτές οι ιώσεις. Οπότε πιστεύουμε ότι περιορίζοντας τον έναν ιό μέσω του εμβολίου, σιγά-σιγά και με τα μέτρα προφύλαξης της ατομικής ευθύνης που έχουμε όλοι μας, να περιορίσουμε και τις δύο αυτές καταστάσεις των ιώσεων. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι μια πρόκληση. Είναι χειμώνας, δύσκολες καταστάσεις. Αν λάβουμε υπόψη μας το πρώτο κύμα του ιού, πιστεύω ότι τα αντιμετωπίσαμε σωστά, όρημα. Τότε είχαμε δώσει όμως, κύριε Δακόπουλε, τη βάση μας στους πιο σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, στους ηλικιωμένους μας. Βλέπω τώρα ότι μετατοπίζεται το ενδιαφέρον μας στα παιδιά. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα στα λύκεια, πριν λίγες μέρες και στον παιδικό της Καστοριάς, στον ιδιωτικό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος μας. Αρχικά με τους ηλικιωμένους, τώρα βέβαια πρωταγωνιστές στα παιδιά. Είναι νεαρές ηλικίες τελικά. Ο μέσος όρος των παιδιών των κρουσμάτων έχει πέσει αρκετά. Είναι γύρω στα 40 ετών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την χαλάρωση των μέτρων και με την επαναφορά στην κανονικότητα. Ήταν λογικό και επόμενο. Και με το άνοιγμα των συνόδων ότι θα αντιμετωπίζαμε τέτοιες καταστάσεις. Εκτός και αν στην πρώτη φάση δεν ασχολούμασταν καθόλου ή δεν κάναμε δειγματοληψίες σε νεαρούς και ασχολούμασταν μόνο σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Οπότε γι' αυτό υπάρχει ίσως η ψευδαίσθηση ότι στην πρώτη φάση ήταν μόνο ηλικιωμένοι. Αυτό που λέτε είναι σωστό και επιστημονικά αποδεκτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλασιαστεί τα δειγματοληψίες. Κατάλαβα. Και όντως έχουν αυξηθεί τα κρούσματα. Ποσοστιαία πιστεύω ότι είμαστε πιο χαμηλά από ό,τι ήμασταν στο πρώτο κύμα. Ναι. Τώρα, κύριε Δακόπουλε, από ό,τι βλέπουμε εδώ, το τρίτο λύκειο είναι σε κατάληψη. Ναι. Δεν ξέρω αυτό αν έχει κάποιους κινδύνους για τα παιδιά είναι μέσα και πώς είναι μέσα. Κοιτάξτε, με ποια μέτρα ασφαλείας. Η ελευθερία συνέσταση είναι αποδεκτή. Όχι, 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 όχι για την κατάληψη αυτή κατά αυτή. Ναι. Με τους όρους που γίνεται, αν δηλαδή τα παιδιά μέσα είναι όλα μαζί, αν φοράνε όχι μάσκες κτλ. Ελπίζω ότι τα παιδιά έχουν την οριμότητα και την κρίση και προστατεύονται. Ναι. Ρωτάνε εδώ, βλέπω πολλά μηνύματα επίσης, αν προληπτικά σκοπεύετε να απολυμάνετε και άλλα σχολεία του Δήμου. Προληπτική απολύμαση δεν προβλέπεται από κανένα πλαίσιο που μας έχουν σταλεί. Εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα και εκτελούμε εντολές. Όταν μας δοθούν τέτοιες εντολές θα τις εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Άρα προς το παρόν σε άλλα σημεία δεν πρόκειται να πάτε. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ωραία, είναι, ωραία. Κύριε Δακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αν θέλετε, κλείνοντας κάτι, απευθυνόμενοι προς τους γονείς κυρίως των παιδιών πρώτου και δευτέρου λυκείου, μια συμβουλή τι πρέπει να κάνουν, όχι μόνο από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Καστοριάς, αλλά και από την ιδιότητά σας, επαναλαμβάνω, σαν γιατρός. Εγώ λέω να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να είμαστε ήρεμοι, να προσέχουμε την υγεία μας, να κρατάμε τις αποστάσεις μας, την υγιεινή μας. Και αν και εφόσον προκύπτουν κάποια συμπτώματα, να ενημερώνουμε τον θεράπον ιατρό μας και να ακολουθούμε τις οδηγίες. Τώρα μας έρχεται μόλις και ένα μήνυμα. Τα παιδιά τώρα από τα συγκεκριμένα τρία τμήματα που είναι σπίτι για προληπτικούς λόγους, πρέπει να είναι μόνα τους ή μπορούν να έρχονται σε επαφή με την οικογένεια? Εδώ τι συμβαίνει και πού θα τα αφήσουν τα παιδιά, κλεισμένα σε ένα δωμάτιο? Είναι σωστή ερώτηση αυτή τώρα. Ναι, ναι, σωστά είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες του ΕΟΔΗ που προβλέπουν αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Κρατάμε μια σχετική απόσταση, διατηρούμε το χώρο. Εννοείται ότι συμβιώνουμε στον ίδιο χώρο. Εννοείται ότι συμβιώνουμε στον ίδιο χώρο, ναι. Βέβαια, αφού ούτε σε άλλο τι να κάνουμε. Αερίζουμε πολύ καλά τους χώρους, χρησιμοποιούμε δικές μας συσκευές, δεν τις ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, δεν ανταλλάσσουμε πετσέτες, δεν ανταλλάσσουμε είδη υγιεινής. Προσπαθούμε δηλαδή ο καθένας ξεχωριστά να διατηρήσει την ατομική του υγιεινή και κρατάμε μια σχετική απόσταση. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν έτσι προσπαθούμε τώρα. Άρα το παιδί μένει πάλι, συνεχίζει να μένει μέσα στην οικογένεια, όχι απομονωμένο και κλειδωμένο στο δωματιό του, αλλά σε απόσταση. Ένα παιδί που εν δυνάμει είναι θετικό, πρέπει εκεί να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Αν παρουσιάσει και συμπτώματα, αλλάζουν πάλι τα μέτρα. Έχει συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Κύριε Δακόπουλε, ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.